Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στους επιχειρηματίες εστίασης και αναψυχής της Πάτρας εξαιτίας τηλεφωνημάτων από άνδρα που καλεί σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και με το πρόσχημα καταβολής έκτακτου επιδόματος λόγω COVID-19 δαγκώνει τους υπαλλήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, συστήνεται στο προσωπικό ως λογιστής του εκάστοτε ιδιοκτήτη και αφού ενημερώσει πως δικαιούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ελαίου πανδημίας, του ζητά είτε αριθμούς τραπεζικών καρτών, είτε λογαριασμούς τραπέζης και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης για να προχωρήσει στην καταβολή των ποσών που τους αντιστοιχούν και στη συνέχεια αδειάζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Ο δράστης, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής, κατάφερε να πείσει σε λιγότερο από 1/4 εργαζομένους δύο καταστημάτων, αρπάζοντάς τους συνολικά 6.000 ευρώ.